υπήρχε έτσι κάποιο, να το πω λαϊκά, χοντρό πέσιμο, να έρθει δηλαδή στο καμαρένι και να σου πει εδώ είμαστε. Πάρα πολλές φορές. Πώς αντιδράσεις εκεί, τι κάνεις, πώς δηλαδή βάζεις το φρένο, ας πούμε. Πριν όμως γνωρίσω αυτή τη γυναίκα που έχω τώρα και είμαι τόσο ευτυχισμένος, δεν έβαζα πουθενά φρένο. Φτάνει να μ' άρεσε η γυναίκα, ήμουνα μέσα σε όλα. Ήμουνα πάντα γυναικάς, πάντα λάτρευα τη θάλασσα και τις γυναίκες. Όταν ήρθε η αρετή στη ζωή σου, της αποκάλυψες ότι είχα ένα έτσι εντός εισαγωγικών βεβαρημένο παρελθόν με τις γυναίκες. Όχι, δεν της αποκάλυψα τίποτα, μόλις τη γνώρισα, ήρθε σε ένα μαγαζί που τραγουδούσα και όταν τη γνώρισα, γυρνώ και της λέω: Σένα, της λέω μια μέρα θα σε παντρευτώ. Αλήθεια. Και μου λέει: Είσαι τρελός. Σαν τις παλιές τις εποχές, τα όνειρά σου να μου λες. Είναι αλήθεια ότι τις παλιές καλές εποχές μπορεί να έπαιρνες και 15 χιλιάρικα ανοιχτοκάματο. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πάρουν μεγάλα μεροκάματα, έχουν πολλά έξοδα. 15 χιλιάρικα δεν φτάνει ποτέ το μεροκάματο. Στις παλιά που δουλεύαμε στα μεγάλα μαγαζιά στην παραλιακή, μπορεί να υπογράφαμε συμβόλαια μεγάλα, ας πούμε ότι παίρνουμε 100 δραχμές και να παίρναμε 15 δραχμές. Απλώς υπογράφαμε για λόγους διαφήμισης. Γιατί βγαίνανε στα περιοδικά τα συμβόλαια των τραγουδιστών, αν θυμάσαι. Ο Γιαννούλης παίρνει 1 εκατομμύριο μεροκάματο, ο Κοντολάος παίρνει τόσο, ο Τάδε παίρνει τόσο, ο Τάδε παίρνει τόσο. Ήτανε καθαρά για λόγους διαφημιστικούς. Για χρόνια σε είχαμε συνδέσει με τον το Λευτέρη το Βαζέο. Ήταν, ξέρεις, στο μυαλό μας πάντα Γιαννούλης Βαζέος, Βαζέος Γιαννούλης. Τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια για από εκείνη τη συνεργασία? Ήταν μια καλή συνεργασία, η οποία πέρασε, τέλειωσε. Τράβηξε πολλά, ταλαιπωρήθηκε πολύ, έκανε αποτοξίνωση, είναι καλά. Και θέλω να μαθαίνω ότι είναι καλά και ότι πηγαίνει καλά με την υγεία του. Ένα γλυκό ξημερώμα, πάμε μες στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία πια? Όχι, επικοινωνία πια δεν έχουμε. Αυτός έχει τη δική του σταδιοδρομία, εγώ τη δική μου οικογένεια. Μαθαίνω ότι θα κάνει και οικογένεια και θέλω να γίνει ευτυχισμένος. Έκανε ο ίδιος σε κάποιες δηλώσεις προσφάτως. Είπε ότι ο Ματθαίος Γιαννούλης είναι μυθομανής και ότι έχει προσπαθήσει να με προσεγγίσει για συνεργασία, αλλά εγώ δεν ήθελα. Δεν πειράζει, μεράστε. Δεν πειράζει. Εγώ το επιτρέπω να χρησιμοποιεί το όνομά μου για να. Δεν περνάνε καλά αυτό. Τίποτα άλλο, δεν θέλω να πω τίποτα. Και μέσα από αυτή την κάμερα θέλω να του πω ότι θέλω να είναι καλά. Θέλω να. Τώρα που ξεπέρασε το πρόβλημά του, να κοιτάξει να κάνει επιτυχία, γιατί είναι ταλαντούχος και είναι καλό παιδί και πολλά φιλιά. Αυτό, τίποτα άλλο.